Αριστοτρίτη, 30 Μαΐου 2023, όπου έχουν τελειώσει οι εξετάσεις σας μέχρι τότε. Όχι. Ξέρετε, τα γερνάμε από πριν. Φαίνεται και από τα ρούχα που φοράμε που είναι τα ίδια. 31 τελειώνουμε. Αύριο τελειώνετε, wow! Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι πώς διαχειρίζομαι τη ψυχραιμία μου ως γονιός. Πολύ μεγάλη λέξη ψυχραιμία. Θα ήθελα να προτείνω, λέει φίλη, αν το βρίσκεται χρήσιμο, ένα vlog με την Αριστονίκη σχετικά με τεχνικές διατήρησης της υπομονής παύλα ψυχραιμίας. Δεν ξέρω αν το θέτω σωστά. Έχω 2 κορίτσια, 6 και 3 χρόνων. Βοήθειά σου, κορί μου. Προσπαθώ πολύ να ενημερώνομαι για τη συναισθηματική νοημοσύνη και να την εφαρμόζω. Είναι πολύ δύσκολο όμως και σαν γνήσια συνεξαρτώμενη, στις έντονες καταστάσεις μου βγαίνουν τα παιδικά τραύματα και λέει στην παρένθεση σωματική κακοποίηση από γονείς παραμέληση. Σε αυτές τις έντονες στιγμές αναφέρω στις μικρές ότι η μαμά δεν είναι καλά. Νιώθει θυμωμένη και θέλει το χρόνο της να ηρεμήσει. Κάποιες φορές τους εξηγώ μετά και κάποιες άλλες δεν μπορώ να ηρεμήσω και απομακρύνομαι. Νιώθω άσχημα. Κάνω ψυχοθεραπεία 5 χρόνια. Νιώθω σίγουρο ότι έχω βελτιωθεί πολύ. Παρ' όλα αυτά έχω δουλειά ακόμα για να δουλεύω την υπομονή μου και να μην κλιμακώνω την ένταση τόσο γρήγορα. Άρα σήμερα θα μας μιλήσεις για τεχνικές επίτευξης και διατήρησης ψυχραιμίας. Λοιπόν, η ψυχραιμία χρειάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος των παιδιών, από τη βρεφική ηλικία που έχουν άλλα θέματα, πιο πολύ φροντίδας σωματικής, και μετά στα νηπιακά χρόνια που τους τρέχεις από πίσω συνέχεια, μετά στα σχολικά χρόνια για όλα μαζί. Ηρεμούνε φυσικά λίγο ψυχολογικά στα ψυχολικά χρόνια και ξεκινάνε πάλι στην προεφηβεία με εφηβεία που εκεί θέλει γερά νεύρα, πολλά γερά νεύρα, ανάλογα και με την εφηβεία που περνάει το κάθε παιδί. Υπάρχουν παιδιά που ήταν ήσυχα και στην εφηβεία ξεθαρεύουν, π.χ. Μαρία Τριφωνίδου. Δεν μπορείς όμως να πεις ότι η Μαρία Τριφωνίδου είναι... Κυριακή Πανταζή με τίποτα όμως. Εντάξει. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ, μη μας κλέβετε τη χάρη. Η Κυριακή Πανταζή είναι η κόρη μου, η Μαρία Τριφωνίδου είναι η κόρη της. Και επειδή γνωρίζω την Αριστονίκη από τότε που τα βρέφωσε η Μαρία Τριφωνίδου και η Αριστονίκη γνωρίζει την Κυριακή από τότε που ήταν 11 ετών, άρα έχει ζήσει όλο το... Ακόμη είμαστε στην εφηβεία 23. Πάμε πολύ καλύτερα όμως. Το παιδί κάνει ψυχοθεραπεία. Μπράβο της, και είναι... μπράβο της. Μπράβο του. Ευχαριστώ πολύ και την ψυχολόγο της και γενικά τις ψυχολόγες μας όλες τις ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας σάζετε. Είσαστε το service station, ερχόμαστε εκεί, μας φτιάχνετε. Έλα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά που είναι ανήσυχα όλα τους τα χρόνια. Κάνουν έτσι, δίνουν ρεσιτάλ στην εφηβεία και υπάρχουν και παιδιά που είναι ήπια τα πράγματα και τα βγάζουν μετά στην ανήλικη ζωή κάπως, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, είναι καλό να υπάρχει εφηβεία όμως. Είναι πάρα πολύ καλό να υπάρχει εφηβεία, είναι ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία του παιδιού σου, φαίνεται δηλαδή προς τα που πάει. Και είναι και ανάλογα η εφηβεία, δηλαδή άλλοι είναι κινητικοί, πειραχτήρια ας πούμε, τους αρέσει να σε πειράζουν. Λάζαρος Τριφωνίδης. Ακριβώς. Πανέξυπνο. Άλλοι είναι πιο, έχουν θυμό, βγάζουν θυμό, είναι αντιδραστικοί. Άλλοι δεν διαβάζουν, τα ρίχνουν... Στον κόκορα. Ακριβώς. Γενικότερα, δεν είναι κάθε παιδί το ίδιο, γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ γερά νεύρα, πολύ συνειδητή απόφαση στο να γίνουμε γονείς, δεν είναι αστείο πράγμα. Τώρα έγινε η γυναίκα, τέλειωσε, είναι παθενότητα, να πάθει επαθεντό, έγινε. Ωραία. Έχει σου λέει η κορίτσι είναι 3 χρονών και η κορίτσι είναι 6 χρονών. Εγώ λέω αμά, γιατί... Οι κόρες ήταν πάρα πολύ ήσυχες. Και η δικιά μου εμπειρία με τις κόρη και σένα με τη δικιά σου ήταν πολύ ήσυχες μικρές και μετά μεγαλώνοντας έβγαλαν έτσι έντονη προσοχή. Εγώ πάντα φοβόμουν να κάνω κορίτσι, γιατί ήξερα από μένα ότι είναι δύσκολο πράγμα, δεν είναι εύκολο. Γιατί η κόρη σου ξυπνάει τα δικά σου πράγματα, τη δική σου θηλυκότητα, πρέπει να είσαι καλά με τη θηλυκότητα σου.
να φροντίσεις, να ψυχοθεραπευτείς, να μην ζηλεύεις, να μην είσαι τοξική. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Η κόρη σου τα βγάζει αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι. Οπότε πρέπει να κάνεις. Και εγώ το ίδιο είμαι, γι' αυτό έκανα πρώτα γιο. Ναι, ο γιος είναι πιο εύκολος, πιστεύω. Να σου πω όμως κάτι. Είμαι σίγουρη ότι θα το βιώσεις. Είμαι πολύ σίγουρη γι' αυτό. Γιατί σε βλέπω πώς μεγαλώνεις τα παιδιά και βλέπω και την ποιότητα των παιδιών. Όταν τα παιδιά ενηλικιωθούν νομικά και ακόμη περισσότερο και όταν ενηλικιωθούν και ψυχοσυναισθηματικά, είναι απερίγραπτα όμορφο συνέστημα να έχεις μια σχέση με την κόρη σου η οποία να έχει μια ισοτιμία και να νιώθεις ότι υπάρχει μια γυναίκα στη ζωή μου και εσύ και αυτή που είναι με το μέρος μου, γυναίκα σύμμαχος. Κάποιες από εμάς μεγαλώνοντας είχαμε μέντορες, κάποιες γυναίκες που ήταν οι μητέρες μας, αλλά είναι καταπληκτικό να βλέπεις το παιδί σου να μεγαλώνει σε μια νέα γυναίκα που να φέρνει και της και μια νέα πνοή και να θα το ζήσεις. Είναι ωραίο. Δεν είναι ότι ζεις τη ζωή της, αλλά εγώ βγάζω καπέλα πολλά και λέω γουστάρω, τρελά, γουστάρω που ζει την ηλικία της, γουστάρω. Μ' αρέσει αυτό που έχει τη ξεγνιασιά που δεν επέτρεψαν οι συνθήκες, ακόμη και εγώ ίδια στον εαυτό μου να έχω τότε. Και εσύ πέρασες πολύ δύσκολα, δηλαδή η εφηβεία σου ήταν... όταν λέω εφηβεία σου εννοώ οι συνθήκες μέσα από τις οποίες πέρασες την εφηβεία, ήσουν ξεκάθαρα γονιοποιημένο παιδί, δούλεψες πάρα πολύ, παντρευτικές μικρή, έκανες παιδιά μικρή, δηλαδή ούτε εσύ έχεις χαρεί τη ξεγνιασιά και νομίζω το θες και εσύ για τη Μαρία αυτό, δεν το θέλεις. Νοείται και για τους δύο το θέλω. Ναι, τώρα μιλάμε αυτό. Για τα κορίτσια, ναι. Το θέλεις ας πούμε να δεις το παιδί σου και να δεις κιόλας και είναι και ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα ότι ναι ρε παιδί μου, εμείς δυσκολευτήκαμε, αλλά βοηθάμε τα παιδιά. Ανοίγουμε δρόμους στα παιδιά μας, όχι για να έχουν μια ζωή χωρίς εμπόδια, αλλά για να περάσουν τα στάδια στην ώρα τους και στον καιρό τους. Είναι πολύ όμορφο πράγμα να βλέπεις τα παιδιά σου να γίνονται καλύτερα από σένα. Ναι, βέβαια. Είναι πολύ συγκινητικό και να περνάνε στάδια. Δηλαδή, να πεις, βλέπαμε πρόσφατα μια συνέντευξη ενός μπασκετμπολίστα που αγαπά πολύ ο γιος μου. Και το όνομα. LeBron James. Oh. Ο οποίος τον είχαν ρωτήσει για το γιο του και δάκρυσε σε μια συνέντευξη γιατί είπε «Είναι ο πρώτος James που μπαίνει στο πανεπιστήμιο», λέει. Wow. Και ήταν πολύ συγκινημένος, yeah, που κατάφερε να... το παιδί του να του δώσει μια καλύτερη ευκαιρία. Πάντως εμένα τα παιδιά μου ήδη με έχουν ξεπεράσει σε επίπεδο σπουδών και οι δύο και προχωράνε ακαθεκτή και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι μόνο οι σπουδές που όχι, κάνουν ένα παιδί. Όχι, δεν είναι μόνο οι σπουδές. Κάνουν ένα είναι παιδί πολλά καλύτερο πράγματα από το γονιό. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη χαρά και η περηφάνεια ενός γονιού, έχοντας, τώρα αυτό το λέμε για να πάρει άρρωστο φιλενάδα από τις έχεις τις μικρούλες, που είναι όσο πιο μικρά τα παιδιά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, η μεγαλύτερη χαρά είναι να βλέπεις χαρούμενους ανθρώπους και ζωντανούς και να έχουν όρεξη για ζωή. Φυσικά υπάρχουν και οι περιπτώσεις των συναισθηματικών διαταραχών, οι οποίες είναι γενετικές, δηλαδή δεν φταίμε εμείς αν το παιδί μας βγάλει μια κατάθλιψη, αν έχει γενετική προδιάθεση κλπ. Όμως πάμε πίσω στη ψυχραιμία, πώς διατηρούμε αυτή την ψυχραιμία. Εγώ έχω σκίσει ρούχα και δεν ήταν έτσι. Θυμάμαι μια φάση που ήταν ένα... είχε κάτι με τα ξωτά καφτάνια που τα φέρναν από τον Ντουμπάι. Θυμάσαι? Δεν τα θυμάσαι. Ήταν πολύ στη μόδα δεκαετία του 80. Αυτά που είχαν ραφεί εδώ και ήταν ολόσωμα και ήταν πολύ ωραία με τα ξωτά. Μια φορά από τα νεύρα μου έκανα έτσι και το σκίσα. Σίγουρα δεν είχα δείξει ψυχραιμία. Φορούσα σώρουχα μου στην άξη. Κοίταξε να δεις. Χρειάζεται ένας γονιός ψυχοεκπαιδευμένος και ψυχοθεραπευμένος για να μπορεί να μαζεύει το θυμό του. Είναι πολύ δύσκολο να τρέχεις, να τα βγάλεις πέρα με τα παιδιά, με τις δυσκολίες, με τα οικονομικά, με τη δουλειά σου, με τα προσωπικά σου. Πολύ δύσκολο να τα... όλα, κάτι θα σου ξεφύγει. Δηλαδή, αν δεν σου ξεφύγει η οικογένεια, θα σου ξεφύγει η δουλειά. Δεν σου ξεφύγει η οικογένεια και η δουλειά, θα σου ξεφύγει η κοινωνική σου ζωή. Κάτι θα σου ξεφύγει. Δεν μπορείς όλα μαζί. Δεν μπορείς να είναι όλα σε μια ισορροπία. Άρα θα έχει και στιγμές που δεν θα είσαι ψύχρεμος. Και είναι ok. Ναι, και είναι ανθρώπινο. Και είναι φυσικό. Εκείνες τις στιγμές αναγνωρίζεις το λάθος σου, ζητάς συγγνώμη. Τι λέγαμε την προηγούμενη Αριστοτρίτη. Και το παίρνεις στη ψυχοθεραπεία σου,
όπως και δίποτε. Και υπάρχουν πράγματα που μας θυμώνουν περισσότερα από κάτι άλλα. Αυτά ίσως είναι τα δικά μας θέματα. Να βρούμε τα κουμπιά μας, δηλαδή, ναι, τα triggers μας. Είναι κάποια κουμπάκια που αναβοσβήνουν. Πολλά χειριστικά παιδιά τα έχουν καταλάβει εδώ και καιρό. Άντε. Τα πατάνε και ξέρουν ότι... εμένα πάντως τα έχουν καταλάβει. Την Κυριακή είχαμε πάει να κάνουμε περπάτημα. Άντε πάλι. Ήταν με τα η πρώτη Κυριακή. Άντε πάλι με τα χάικι. Εδώ και πολύ καιρό που δεν είχε ο Λάζαρος φροντιστήριο τετράωρο. Οπότε πήγαμε στο Τρόδος. Λοιπόν, κάναμε 22.000 βήματα. Πήρατε και την δηλαδή τόπια. 15 χιλιόμετρα περπάτημα. Κορίς, ο άνθρωπος, δηλαδή σοβαρά, πες του ότι θα έρθω μια ημέρα να τον κανονίζω, πες του. Εγώ μια κουμπάρα δεν έχω, μια αριστονίκη δεν έχω, θέλω να μου την πεθάνει στα χάικι. Δηλαδή σοβαρά, ας πούμε, 22.000 βήματα, εσύ που σε 3 κιλά. Έλεγε ο κουμπάρε, να κάνω εγώ 22.000 βήματα που είμαι 96, να χάσω τα 4, εγώ είμαι 96, θα τις έκαμε καλό, εσύ. Τι, δεν έχεις λίπος να κάψεις. Τέλος πάντων, να σας πω. Εκεί που ήταν μια ηρεμία της φύσης, είμαστε μόνοι μας. Δεν υπήρχε άλλος ο Τρόδος εκτός από εμείς. Και η Τζόπλιν φυσικά. Λοιπόν, ακούγεται η φωνή μου εμένα που είχε σκίσει όλο το βουνό. Διαπεραστική. Γιατί κάτι μου είπε η Μαρία και με νευρίασε. Αποκλείεται. Λοιπόν. Και οι άλλοι τους βρήκαμε λίγο παρακάτω να γελάνε. Και του λέει, και της λέει ο Λάζαρος, είμαι σίγουρη ότι ρώτησες τη μαμά σου αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, λέει αυτή. Ήμουν σίγουρη, λέει, ότι ρώτησες αυτό το πράγμα. Ναι, κατάλαβες καλά, σε τρολάρουν τα παιδιά. Έφτασε στο σημείο να σε τρολάρουν. Εγώ εμένα έχει χρόνια που με τρολάρουν. Και τι του λέει, και τι του λέει αυτή? Και θα σκεφτείς για πλάκα τη ρώτησαν, λέει του. Σε τρολάρουν κανονικότατα, μάλακα. Οπότε, εκεί τη στιγμή λες, ωραιότατα, φάτινα. Ήθελες να κάνεις κουπιλούθια. Μάλιστα, ναι. Εγώ πάντως είχε στιγμές που δεν κρατούσα την ψυχραιμία μου και οι οποίες ήταν τραυματικές για τα παιδιά και το πήραν στη ψυχοθεραπεία τους και οι δύο. Είχε στιγμές τις οποίες πάθαινα τόση συναισθηματική απορρίθμιση, επειδή προφανώς είχα σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και ακόμη δεν ξέραμε τότε ότι ήταν σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, και πήγαινα σε έναν ψυχολόγο που μου λέει: γιατί είμαι τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και όσοι εκεί μπορούν, κατάλαβες. Λοιπόν, σε φάσεις τις οποίες ξέφευγα και ξέφευγα ανεβάζοντας τους τόνους, λάκι μη ροχαλίζεις. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μια μάσκα υπνικής άπνοιας για σκύλο άμεσα. Λοιπόν, τώρα ροχαλίζεις μόνο σου, δεν κάνουμε ντουέτο, ρε φίλε. Λοιπόν, είχε φάσεις τις οποίες θύμωνα πολύ και φώναζα σε πολύ υψηλούς τόνους. Αυτό ήταν τραυματικό για τα παιδιά μου. Και μου το έχουν πει και οι δύο ότι είναι ένα από τα θέματα που πήρα στη ψυχοθεραπεία τους αυτό. Δεν κρατούσα την ψυχραιμία μου. Όχι συνέχεια, αυτό δεν γίνεται. Αυτό γινόταν μια φορά το μήνα, μια φορά κάθε δύο μήνες γινόταν. Εκείνο λοιπόν που σε εξοργίζει, δηλαδή αυτό το λαμπάκι, υπάρχουν, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι η υγιεινή τους, μπορεί να είναι. Όχι, δεν είχε σχέση με τα παιδιά. Αγάπη, δεν είχε σχέση με τα παιδιά. Εγώ, η πολύ ταπεινή γυναίκα που δεν είμαι καθόλου νάρκισσος, δεν θύμωνα με πράγματα που είχαν να κάνουν, αφού ξέρεις πόσο χαλαρή είμαι. Εγώ δεν ήξερα πότε έχουν διαγώνισμα, όχι σαν εσένα μου τα ξέρεις όλα. Εγώ θύμωνα με άλλους, ονόματα δεν λέμε. Συζητήκαμε με τους οποίους έπρεπε να είχα πάει από τότε, no contact, και δεν είχα πάει. Οπότε μου ενεργοποιούσαν τα τραύματα μου και μετά τσίριζα με τους άλλους μέσω τηλεφώνου μπροστά στα παιδιά. Δεν τσίριζα στα παιδιά. Αλλά ήταν μάρτυρες πολύ. Τινολάκι και ροχαλίζει. Αλλά ήταν μάρτυρες πολύ έντονων ξεσπασμάτων και πολύ ψηλών τόνων, το οποίο αυτό το να σε βλέπει το παιδί να γίνεσαι έξαλλος. Και να βγαίνεις από τα ρούχα σου με άλλους, μπορεί με τους δικούς σου γονείς για παράδειγμα, αυτό δεν είναι υγιές για το παιδί. It's not healthy. Το παραδέχομαι ότι έχω κάνει αυτό το λάθος και είναι κρίμα που τώρα που μεγάλωσαν τα παιδιά και δεν ζουν μαζί μου, πλέον δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Ενώ ότι θα ήταν ωραία να το είχα επιλύσει από τότε. Γι' αυτό κάνω αυτά τα βίντεο κάθε μέρα και γι' αυτό λέω αυτά που λέω με την ένταση που τα λέω. Ναι, αυτό που είχε γίνει στο κανάλι μας συζήτηση ήταν ότι είχα πει ξεκάθαρα κάποια πράγματα για τον no contact και κάποιοι είπαμε να μην τα λες τόσο ξεκάθαρα. Ναι, χρειάζεται να προστατεύσουμε, να περιχαρακώσουμε την ψυχική μας υγεία, ούτως ώστε να μπορούμε να κρατάμε ψυχραιμία. Γιατί αν είμαστε απορριθμισμένοι συναισθηματικά,
Δηλαδή τα triggers σου, όπως είπες και εσύ, ξέρεις ρε παιδί μου ότι αν πάρεις τη μάνα σου τηλέφωνο θα σου πει αυτή τη συγκεκριμένη μαλακή και θα σε κάνεις κατά, μην την πάρεις. Ακριβώς. Ξέρεις ότι αν πας να φας μαζί τους θα σου πούν πώς είναι τα ρούχα σου, πώς είναι τα μαλλιά σου, πώς είναι τα βυζιά σου, πώς είναι ο κόλος σου, θα νευριάσεις και μετά θα... Μην το κάνεις. Και κάνε ψυχοθεραπεία και κάνε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο που να γνωρίζει τις δυναμικές της κακοποίησης μέσα στις σχέσεις, να γνωρίζει τις δυναμικές του ναρκισισμού, να γνωρίζει τις δυναμικές της συνεξάρτησης. Και που να έχεις κλικ μαζί του. Βέβαια. Αλλά και να έχει γνώσεις, μάνα μου, όχι να είναι στο 1800 και να σου λέει τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή ως εδώ μπορεί. Ενώ ότι θα κάνω ένα βίντεο αυτές τις μέρες για το πώς επιλέγω ψυχολόγο. Μέχρι να βγει αυτό ίσως να το έχω κάνει και θεωρώ ότι υπάρχουν τα τυπικά προσόντα αλλά και τα ουσιαστικά προσόντα. Που τα ουσιαστικά προσόντα έχουν να κάνουν και με το αν είναι ο ίδιος ψυχοθεραπευόμενος και ψυχοεκπαιδευόμενος, αν έχει ενσυναίσθηση ο ψυχολόγος σου και αν δίνει εγκυρότητα στα συναισθήματά σου. Γιατί επέλεξε να γίνει ψυχολόγος? Ναι. Θες να κάνουμε μαζί για την επόμενη Αριστοτήλη? Μπορούμε να το κάνουμε. Την επόμενη Αριστοτήλη, λοιπόν, την οποία θα γυρίσουμε ακριβώς τώρα, θα μάθετε για το πώς να επιλέξετε ψυχολόγο.